Ο 39χρονος Άζιρ Εκράμι από την Αίγυπτο είναι ένας από τους χιλιάδες μετανάστες που το 2009 άφησε την πατρίδα του και εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο με την ελπίδα να χτίσει ένα καλύτερο αύριο για τη ζωή του. Σήμερα ο Άζιρ είναι καθηγητής της ελληνικής και αραβικής γλώσσας και μαζί με τη σύζυγό του έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Και ενώ ο Άζιρ δεν είναι ένας αόρατος μετανάστης για την Ελλάδα, εκατοντάδες άλλοι όμως παραμένουν στο περιθώριο επειδή τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά τους για να βγάλουν άδεια παραμονής είναι πολλά, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση που έγινε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της ημέρας μετανάστευσης. Από τις άλλες χώρες που έρχονται χωρίς χαρτιά και δυσκολεύονται πάρα πολύ για να αποκτήσουν ένα χαρτί νόμιμο για να μπορέσουν να αντιδράσουν και να ζουν στην πόλη. Είναι μέσα στις προτεραιότητες μας η ενσωμάτωση των μεταναστών στο Ρέθυμνο. Είναι προς όφελος της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας να έχουμε μια υγιή και ειρηνική συνύπαρξη, μια αλληλεπίδραση. Κάνουν μαθήματα στα παιδιά τους, έχουν παραχωρήσει χώρους στα σχολεία. Ό,τι είναι στο χέρι του Δήμου το επιλύουμε. Η ανάπτυξη του ανθρώπου πολίτη σε αυτές τις χώρες που σαφώς η εκπαίδευσή τους διαφέρει σε πολλά από τις λεγόμενες δυτικοευρωπαϊκές και αναπτυγμένες λεγόμενες εισαγωγικά χώρες είναι ένα crucial θέμα για την εκπαίδευση. Σήμερα στο Ρέθυμνο ζουν και εργάζονται περίπου 8.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 7.400 έχουν άδεια παραμονής, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από το νέο έτος. Η μεγαλύτερη κοινότητα είναι η Αλβανική που αριθμεί 4.200 άτομα και ακολουθούν οι Ινδοί, οι Σύριοι, οι Πακιστανοί, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Μολδαβοί και οι Αιγύπτιοι. Εμείς δεν είμαστε πια περαστικοί σε αυτή τη χώρα. Είμαστε τόσα χρόνια, είμαστε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και η γη είναι για όλους και να μας κοράει όλους. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να προχωράμε για να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικά είναι το 1/4 του πληθυσμού του νομού, που σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι και της κοινωνίας αλλά και της τοπικής οικονομίας, έτσι ώστε θα πρέπει να το προστατεύσουμε, να το βοηθήσουμε. Και η κοινωνία, ναι, πιστεύω ότι τους έχει αγκαλιάσει, παρότι παλιότερα υπήρχε έτσι μια γνώμη της κοινωνίας ότι υπάρχει παραβατικότητα, υπάρχουν προβλήματα. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το ζήτημα. Είναι λίγοι που δημιουργούν προβλήματα. Στηρίζει στο βαθμό του θεσμού, στα όποια προβλήματα συμβαίνουν ή δηλώνονται ή καταγγέλλονται στο εργατικό κέντρο μας, αντιμετωπίζονται με δύναμη. Η εκδήλωση για τους μετανάστες που οργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνου είχε χρώματα, γεύσεις και αρώματα άλλων πολιτισμών, που όμως θα πρέπει να ενώνονται αρμονικά με την ελληνική κουλτούρα για ένα αύριο χωρίς ρατσισμό και ξενοφοβία.